Είπεν ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, είδατε ότι μετά δύο ημέρες το Πάσχα γίνεται και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται εις το Σταυρωθήνε. Τότε συνύχθησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού εις την αυλή του αρχιερέως του λεγόμενου Καϊάφα και συνεβουλεύσαντο ή να τον ίσουν δόλο κρατήσωση και αποκτήνωση. Έλεγονται, μη εν τη εορτή, ή να μη θόρυβος γέννηται εν το λαό. Του δε ίσου γενωμένου εν βιθανία εν οικειασίμονος του λεπρού, προσήλθεν αυτό γενή αλάβαστον, μύρου έχουσα, βαρυτή μου και κατέχειαν επί την κεφαλήν αυτού ανακειμένου. Ιδόντες δε οι μαθητές αυτού, οι γανάκτησαν, λέγοντες. Ιστή η απώλεια αυτή, η δύνατο γάρι του δοτομήρων, πραθύνε πολλού και δοθύνε της φτωχής. Γνούς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, τι κόπος παρέχεται τη γυναική, έργον γάρ καλόν εργάσατε σε με. Τους φτωχούς γάρ πάντοτε έχετε με Θεό αυτό, εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Βαλούσα γαράφτη το μύρον τούτο επί του σώματός μου προς το ενταφιάσε με ποιήσε. Αμήν λέγω ημίν, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο εν όλο το κόσμο, λαληθήσετε και ο επίησεν αυτή, εις μνημόσυνον αυτής. Τότε πορευθείς εις τον δώδεκα, ο λεγόμενος Ιούδας Ισκαριώτης, προς αρχιερείς είπε, τι θέλετε μη δούνε, καγώ ημίν παραδώσω αυτόν. Ιδέ έστησαν αυτό τριάκοντα αργύρια και από τότε ζήτη ευκαιρία είναι αυτόν παραδώ. Ιδέ πρώτη τον αζήμων προσήλθον οι μαθητές του Ιησού λέγοντες αυτό. Πού θέλεις ετοιμάσω μέση φαγή το Πάσχα. Ο δε είπε, υπάγεται στην πόλη προς τον Δίνα και είπατε αυτό. Ο διδάσκαλος λέγει, ο καιρός μου εγγύσεστη, προσέπειο το Πάσχα μετά των μαθητών μου. Και επίσαν μαθηταίος συνέταξεν αυτής ο Ιησούς και ετοίμασαν το Πάσχα, οψίας δε γενωμένησαν έκητο μετά των δώδεκα. Ιδώς δε ο Ιησούς ότι πάντα δέδωκεν αυτό ο Πατήρ εις τας χείρας και ότι από Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει. Εγείρεται εκ του δείπνου και τίθησε τα ημάτια αυτού και λαβών λέντιον διέζωσεν εαυτόν ή τα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και έριξε τον νύπτη τους πόδας των μαθητών και εκμάσιν το λεντίο ο ειν διεζωσμένος έρχεται ον προς Σίμωνα Πέτρον και λέγει αυτό εκείνος, Κύριε εσύ μου νύπτη στους πόδας. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτό, «Ο εγώ ποιος ή ουκ είδα σάρτη, γνώση δε μετά ταύτα». Λέγει αυτό Πέτρος, «Ο μη νύψει τους πόδας μες στον αιώνα». Απεκρίθη αυτό Ιησούς, «Εάν μη νύψω σε ουκ έχεις μέρος μετέ μου». Λέγει αυτό Σίμων Πέτρος, «Κύριε μη τους πόδας μου μόνο, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλή». Λέγει αυτό Ιησούς, ο λελουμένος ο χρειάν έχει ή τους πόδας νύψεστε, αλλά είστε καθαρός όλος και εμείς καθαρίεστε αλουχή πάντες. Ήδη γάρ τον παραδιδόντα αυτόν, για τούτο είπεν ουχή πάντες καθαρίεστε. Ότε ουν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, αναπεσόν πάλι είπεν αυτής, γνώσκεται τι πεπεί η καημή. Εμείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται η μίγα. Ήουν εγώ ένιψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος και εμείς οφείλεται αλλήλων νύπτην τους πόδας. Υπόδειγμα γάρε το καημήν, για να καθώς εγώ επίησα ημίν και εμείς ποιείτε. Αμήν, αμήν λέγω ημίν,
ουκ' έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος μίζων του πέμψοντος αυτού. Είτε αυτά είδατε, μακάρι είστε, εάν πείτε αυτά. Και εστιών των αυτών είπε, αμήν λέγω ημίν, ότι εις εξ ημών παραδώσιν. Και λοιπόν εις φόδρα, ήρξαν το λέγειν αυτό, έκαστος αυτόν. Μήτε εγώ είμαι Κύριε, ο δε αποκριτής είπε, ο εμβάψας με τεμού εν το τριβλίο την χείρα, ούτως με παραδώσει. Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει, καθώς διάγραπτε περί αυτού. Ουέ δε το ανθρώπο εκείνο, διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδονται. Καλόν είναι αυτό ή ούκε γεννηθεί ο άνθρωπος εκείνος. Αποκριθείς δε Ιούδας, ο παραδίδος αυτόν είπεν, μήτι εγώ είμαι Ραβή, λέγει αυτό, σύ είπας. Εστι όντων δε αυτόν λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογή σας έκλασε και δίδω τους μαθητές και είπε, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας, έδωκεν αυτοίς λέγουν, πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο γαρεστεί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περί πολλών ευχηνόμενων, εις άφεσιν αμαρτίων. Λέγω δε ημίν, ότι ο μη ποιό απάρτη εκ τούτου γεννήματος της Αμπέλου, έως της ημέρας εκείνης, όταν αυτό πίνω με θυμών κενών, εν τη βασιλεία του Πατρός μου, και ημνήσαντες εξήθων εις το όρος των ελαιών. Τότε λέγει αυτής ο Ιησούς, πάντες εμείς σκανδαλιστήσεστε εν εμή, εν τη νυχτή ταύτη. Διέγραπτε γάρ, πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσετε τα πρόβατα της ποιμής. Μετά δε το εγερθήναμε, προάξω εμάς στη Γαλιλαία. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτό, ή και πάντες σκανδαλιστήσονται εν σύ, εγώ ουδέποτε σκανδαλιστήσω. Έφε αυτό Ιησούς, αμήν λέγωσι ότι εν ταύτη τη νυχτή, πριν αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαρνήσιμε. Λέγει αυτό ο Πέτρος, καν δε είμαι συν σύ αποθανήν, που μη σε απαρνήσαμε. Ομοίως και πάντες είμαστε, είπαν. Τότε έρχεται μετά αυτόν ο Ιησούς, εις χωρίων λεγόμενων Γεθσημανή, και λέγει τις μαθητές, καθίσατε αυτού έως σου απελθόν προσεύξομαι εκεί. Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο γιους Ζεβεδαίου, ήρξα το λυπήστε και αδημονήν. Τότε λέγει αυτής, περίλυπωσε στην ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε όδε και γρηγορείτε με τεμού. Και προελθόν μικρόν έπεσαν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγουν, Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά σύ. Όφθη δε αυτό άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτόν και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφητο. Εγένετο δε ο υδρός αυτού, ως η θρόμβη αίματος, καταβαίνοντες επί την γη. Και αναστάς από τις προσευχής έρχεται προς μαθητάς και βρίσκει αυτούς καθεύδοντας. Και λέγει το Πέτρο, ούτως ουκ ισχύσατε μίαν ώρα, γρηγορήσε με τεμού. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη σέλθει πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Πάλιν εκ δευτέρου, απελθόν προσήφξατο, λέγον, Πάτερ μου, ή ου δύνατε τούτο το ποτήριον παρελθύν απ' εμού, εάν μη αυτό πείω, γεννηθεί το θέλημά σου. Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν καθέβοντας. Ήσαν γάρι οφθαλμοί αυτών βεβαρημένοι, και αφήσ' αυτούς απελθόν πάλιν προσήφξατο εκ τρίτου, τον αυτόν λόγον λοιπόν. Τότε έρχεται προς μαθητάς αυτού και λέγει αυτής, καθέβδε το λοιπόν και αναπάβεστε, ειδού ήγγηκεν η ώρα. Και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδω της χείρας αμαρτωλών
εγύρεστε άγομεν ειδού ήγη κενό παραδιδούσμε, και έτσι αυτού λαλούντος, ειδού Ιούδας εις τον δώδεκα ήρθε, και μετά αυτού όχλος πολλής, μετά μαχαιρών και ξύλων από τον αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδιδούς αυτόν έδωκεν αυτής σημείο λέγον, όναν φιλήσω, αυτός εστί. Κρατήσατε αυτό. Και ευθέως προσεδόν του Ιησού είπε, χαίρε Ραβή, και κατεφίλησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε αυτό, ετέρε, εφώ πάρει. Τότε προσευθόντες επέβαλουν τα σχήρας επί τον Ιησού και κράτησαν αυτόν. Και ειδού εις τον μετά Ιησού, εκτείνας την χείρα, απέσπασε την μάχηραν αυτού και πατάξας τον δούλον του αρχιερέως, αφήλεν αυτού το οτίον. Τότε λέγει αυτό Ιησούς, απόστρεψε όσο τη μάχηραν στον τόπον αυτής, πάντες γάρ οι λαβώντες μάχηραν, εν μαχαίρα απολούνται, είδοκεις ότι ουδύναμε άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσει μη πλοίους οι δώδεκα λεγεώνας αγγέλων, πόσον πληρωθώ συνεγγραφέ ότι ούτω δίγενέστε. Εν εκείνη τη ώρα είπεν ο Ιησούς της όχλης, ως επιλυστήν εξήλθετε με τα μαχαιρών και ξύλων συλλαβήν με. Καθημέραν προς ημάσαι καθεζόμην διδάσκων εις το ιερό και ούκ κρατήσατε με. Τούτο δε όλον γέγονε για να πληρωθώ συνεγγραφέ των προφητών. Τότε είμαστε πάντες αφέντες αυτών έφυγων. Οι δε κρατήσαντες τον Ιησού να πήγουν προς Καϊάφαν τον αρχιερέα, όπου οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι συνήχθησαν. Ο δε Πέτρος οικολούθη αυτό από μακρότη έως της αυλής του αρχιερέως και εισελθόν έσω εκάστο μετά των υπηρετών, ήδη είναι το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριον όλων εζήτων ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού, όπως αυτόν θανατώσωσι και ουχ εύρων, και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων ουχ εύρων. Ύστερον δε προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες είπων, ούτως έφη, δύναμε καταλύσε τον νόν του Θεού και δια τριών ημερών οικοδομήσε αυτόν. Και αναστάς ο αρχιερέας, ο αρχιερεύς, είπεν αυτό. Ουδέν αποκρίνει, τι ότι σου καταμαρτυρούσι, ο δε Ιησούς αισιώπα. Και αποκριθείς ο αρχιερεύς, είπεν αυτό. Εξορκίζωσε κατά του Θεού του ζώντος, ή να ήμην είπεις, είσαι ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Λέγει αυτό Ιησούς, «Σι είπας, πριν λέγω ημίν, απάρτη όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμειος και ερχόμενο επί των εφελών του ουρανού». Τότε ο αρχιερεύς διέριξεν τα ημάτια αυτού λέγον ότι ευλασφήμισε, τι ατιχρίαν έχομεν μαρτύρων, ή δεν είναι, οικούσατε την βλασφημίαν αυτού, τι ημίν δοκί. Οι δε αποκριθέντες είπαν, ένοχος θανάτου εστί. Τότε ενέπιτησαν εις το πρόσωπο αυτού και κολάψαν αυτό. Οι δε ράπησαν λέγοντες, προφήτευσον ημίν Χριστέ, τι σε στην οπέσασε. Ο δε Πέτρος έξω εκάθτω εν τη αυλή και προσήθεν αυτό μία παιδί σκυλεύουσα. Και εσύ είσαι μετά Ιησού του Γαλιλαίου. Ο δε ειρνήσε το έμπροσθε πάντων λέγον, ουκ είδα τι λέγεις. Εξελθόντα δε αυτόν εις τον πυλώνα, είδεν αυτόν άλλη και λέγεται εκεί. Και ούτως ειν μετά Ιησού του Ναζωραίου. Και πάλι ειρνήσε το με θόρκου, ότι ουκ είδα τον άνθρωπον. Με τα μικρόν δε προσελθόντες οι εστώτες, είπαν το Πέτρο, αληθώς και εσύ εξ αυτών, και γάρι λαλιά σου δήλωσε ποιή. Τότε ήρξα το καταναθερματίζειν και ομνήν
ότι ο κοίδα τον άνθρωπο. Και αυθέως αλέκτορε φώνησε, και εμνήστε ο Πέτρος το ρήματος του Ιησού, ηρικότος αυτό, ότι πριν αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαρνήσει με, και εξεθούν έξω, έκλαψε πικρός. Πρωίας δε γινωμένης, συμβούλιον έλαβον πάντες. Οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού κατά του Ιησού, ώστε θανατώσει αυτόν, και δίσαντες αυτόν απήγον, και παρέδωκαν αυτόν, Ποντίο Πιλάτο, το ηγεμόνι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εγένετο ο υδρός αυτού, ο Σιχ τρόβει αίματος. Ο Κύριος εις την αγωνιώδη προσευχή του, εις τη Γεθσημανή, ίδρωσε υδρότα που έμοιαζε με θρόβους αίματος. Για τρεις λόγους, λέγει ο Άγιος Νικόδημος στην 27η του μελέτη στα πνευματικά γυμνάσματα. Πρώτον, διότι προέβλεπε όλα τα πάθη όπου έμελε να πάθει, τα ζούσε όλα μαζί. Δεύτερον, διότι ελυπείτο για τις αμαρτίες μας. Και τρίτον, διότι προηγήνωσκε την αχαριστία μας. Με αυτό το τρίτο θα ασχοληθούμε, με τη χάρη του Θεού. Συλλογήσου, λέει ο Άγιος Νικόδημος, αδελφέ, την τρίτη αιτία αυτής της βροχής του αιματώδους υδρότος του Ιησού, η οποία αιτία ήταν η πρόγνωση της αχαριστίας σου. Γνώριζε ο Κύριος, προγνώριζε την αχαριστία μου, την αχαριστία όλων μας. Σπάνια να βρεις άνθρωπο να ευχαριστεί. Και από τους λεπρούς βλέπουμε 9 στους 10 να μην ευχαριστούν, να είναι αχάριστοι. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά, ο ένας τον άλλο. Αλλά δυστυχώς συμβαίνει και με τον Θεό. Σπάνια οι άνθρωποι ευχαριστούν τον Θεό. Αν ίσως και όλοι οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Νικόδημος, ήθελαν να ανταποκριθεί με μια ευχάριστη καρδία, μια καρδία δηλαδή που λέει ευχαριστώ, μια ευγνώμονα καρδία στην αγάπη Του και στα πάθη του Ιησού, δεν είναι αμφιβολία, είναι αναμφίβολο ότι ο Κύριος θα έπαιρνε από αυτό μια μεγάλη αιτία παρηγορίας στις θλίψεις Του. Και μπορούμε να πούμε ότι το πέλαγος της λύπης του πάθους του θα γινότανε τότε σε αυτόν σχεδόν σαν ένα πέλαγος από γάλα. Επειδή δε όλοι σχεδόν οι άνθρωποι, τόσο οι άπιστοι όσο και οι αποδοκιμασμένοι χριστιανοί έδειξαν μια αχάριστη γνώμη στην τόση αγάπη και στα τόσα πάθη του Ιησού, γι' αυτό η πρόγνωση της αυτής της αχαριστίας του τόσο αναρρύθμιτου πλήθους των ανθρώπων επρόσθεσε μια άπειρη λύπη στην καρδιά του ίδρωτου, διότι αυτός προγνώριζε ότι κοντά σε αυτούς τους αχάριστους θα γινότανε ανοφελές το πάθος του και το αίμα που θα έχινε για την ελευθερία τους. Αυτό επρόκειτο να υπηρετήσει εξεναντίας εις τον αγραφή αυστηρότατα η απόφαση της καταδίκης τους. Ο Θεός θα έπασχε, ο άνθρωπος θα χαριστούσε και το χυμένο αίμα του Θεανθρώπου θα γινόταν αιτία περισσότερης και μεγαλύτερης καταδίκης. Γι' αυτό και παραπονητικά έλεγε μαζί με τον Δαβίδ, «Τι σοφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθορά,
Είναι από τον 29ο Ψαλμό. Πώς προφητεύει ο Άγιος Δαβίδ 1000 χρόνια π.Χ. αυτά που αρμόζουν στον Χριστό. Είναι το πνεύμα του Άγιου που τον κινεί. Ποια θα είναι η ωφέλεια της εκχύσεως του αίματός μου, λέγει ο Κύριος, με το να πεθάνω, αφού αυτή είναι αχάριστη. Αυτός προγνώριζε πως πάσχει και πεθαίνει για τους ιδίους εχθρούς του και τέτοιους εχθρούς, οι οποίοι ποτέ δεν πρόκειται να συμφιλειωθούν με Αυτόν. Θα συνεχίσουν να θέλουν να είναι εχθροί του, παντοτινοί και αιώνιοι. Αυτός προγνώριζε ότι για αυτούς τους εχθρούς του επρόκειτο να αδειάσει μάταια το αίμα του από τις θείες φλέβες του. Για αυτούς επρόκειτο να βυθιστεί σε έναν κατακλυσμό ονειδισμών και βασάνων και σε ολιγολογία. Αυτός προγνώριζε, με λίγα λόγια δηλαδή, ότι για τέτοιους αχάριστους αμαρτωλούς επρόκειτο να ξοδευτούν τόσα πολύτιμα αντιφάρμακα των παθών του και του θανάτου του ματέως και ανοφελώς. Τόσα θα έκανε ο Χριστός μας και αυτοί δεν επρόκειτο να αλλάξουν. Θα παρέμειναν αιώνιοι εχθροί του. Ως αν από αυτοί εξαιτίας της δικής τους δεν ήθελαν να βοηθηθεί από αυτά και να σωθούν για την ψυχρότητα της πίστεως και της αγάπης τους. Δεν φταίει ο Κύριος, αλλά η αιτία που δεν σώζονται είναι τους ίδιους. Έχουν ψυχρότητα στην πίστη και στην αγάπη. Δεν πιστεύουν και δεν αγαπούν. Και ενώ ο Κύριος προσφέρει τα πάντα για τη σωτηρία τους, αυτοί ήθελαν και θα συνεχίσουν να θέλουν να κολλαστούν. Επομένως, ποιος μπορεί να καταλάβει πόση μεγάλη στενοχώρια και βάσανο έβαλε στην καρδιά του Ιησού η πρόγνωση όλων αυτών, το ότι ο Κύριος τα προγνώρισε. Ποιος μπορεί να καταλάβει πόση λύπη πρόσθεσε στον Κύριο ο συλλογισμός αυτός, ότι δοκιμάζει, ναι, τόσους και τόσους κόπους, αλλά εις μάτι και χωρίς ελπίδα να επιτύχει το τέλος εκείνο, το σκοπό εκείνο για τον οποίο κοπίαζε, ο οποίος ήταν η σωτηρία όλων των ανθρώπων και η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και προλαβών, δια του προφήτου Ισαΐου εφώναζε, «Εγώ είπα, κενός εκοπίασα, το και με έψιλον, δηλαδή μάταια κοπίασα», λέγει πάλι ο Κύριος. Φωτίζει το Πνεύμα του Άγιο τον προφήτη Ισαΐα και λέγει αυτά τα λόγια ως εκτόματος Κυρίου. «Εγώ είπα, κενός εκοπίασα και ίσου δεν έδωκα την ισχύ μου». Και μάτια έκανα ό,τι έκανα, εκδαπανήθηκα, αλλά αυτοί δεν ανταποκρίθηκαν. Ποιος μπορεί να στοχαστεί πόσο το κακοφαίνεται να πάσχει τόσα και να βασανίσεται μεν ως αν μία πτωχή μητέρα με χίλιους πόνους στη γέννα και έπειτα να γεννά ένα τέκνο αποθαμένο. Λοιπόν, για αυτά όλα δίκαιο είχε ο Ιησούς να έρθει σε τόση αγωνία, ώστε να ιδρώσει αίμα και γεννόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφιετο, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εγένετο δε ο ιδρός αυτού ως οι θρόμβοι αίματος καταβαίνοντες επί τη γη. Τώρα εσύ αγαπητές το χάσου και σε αυτό το βάσανο του Ιησού πόσο είναι το μέρος που πρόσφερες και εσύ σε Αυτόν και ποια ευχαριστία έδειξες την αγάπη Του ή ποιο καρπό και όφελος έβγαλες έως τώρα από τους πόνους Του.
εσύ αμέσως όπου βγήκες από το σωτήριον λουτρό, όπου αυτός με το αίμα του σου ειδοποίησε εις την Αγία Εξομολόγηση, εστράφησε πίσω για να μολυνθείς πάλι με τους προτέρους μολυνθμούς και με τις συνηθισμένες σου ανομίες. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Με το που βγαίνουμε από το λουτρό, το δεύτερο βάπτισμα, το βάπτισμα της μετανοίας και της εξομολογήσεως, πάλι φερόμενοι αχάριστα, μολυνόμαστε και ελερωνόμαστε εκ νέου. Όλα τα μέλη του Ιησού Χριστού είναι μάρτυρες της αγάπης όπου Αυτός έδειξε σε σένα. Και πάλι όλα τα μέλη του Ιησού είναι μάρτυρες αντιστρόφως της αχαριστίας που έδειξε εσύ σε Αυτόν. Εκείνο το αίμα που έγραψε στα μέλη Του την προσέ αγάπη Του, αυτό το ίδιο γράφει σε αυτά ακόμα και την προς Αυτόν κακή ανταπόκριση της αχαριστίας Σου. Και με όλα τα αυτά, εσύ πάλι και πάλι ευχαριστήσε να ζεις στη συνέχεια της ζωής σου με την προηγούμενη πονηρή σου ζωή και θέλεις να βλάφτεις παρά να δουλεύεις όπως πρέπει τον Κύριο. Θέλεις να βλάφτεις ή να δουλεύεις με τόση ψυχρότητα ένα δεσπότη στον οποίο έχεις χρέος να δώσεις το λιγότερον ο λιγότερον, υδρότα αντί υδρότος και αίμα αντί αίματος. Και εσύ παραμένεις αχάριστος και ψυχρός. Γι' αυτό να ντραπείς πικρά, αδελφέ, να ντραπείς για την περασμένη αχαριστία σου και στο εξής κάμε υπόσχεση να φανείς ευχάριστος εις τον Θεό, ευγνώμων δηλαδή, να ευχαριστείς τον Θεό και για αναπλήρωση της ψυχρότητός σου πρόσφερε το ίδιο αυτό αίμα του Ιησού το τόσο θερμό και τόσο εράσμιο, το οποίο εις είδος αιματώδους υδρότος τρέχει πρόθυμα από όλα τα τομένη, πρόσφερε το ως Σμύρνα εκλεκτή για να γιατρέψει τις πληγές σου και να σε αποπλανήσει τόσο όπου να μην βρεθεί πλέον σε σένα κανένας μολυσμός ψυχής και σώματος. Να σε καθοδηγήσει, να σε δυναμώσει, να σε γιατρέψει, να σε απομακρύνει από τον κακό δρόμο που έχεις πάρει και πλέον ποτέ ξανά να μην μολυνθείς και φερθείς αχάριστα στον ευεργέτη σου. Επειδή αυτό ήταν όλος το τέλος και ο σκοπός του να χύσει ο Κύριος και τον υδρότα του και το αίμα του. Ποιος το να καθαρίσει την Εκκλησία και να την κάνει ωραία και άμαμο, χωρίς να έχει καμία λέρα και ζαρωματάδα, χωρίς κανένα έχει κανέναν ρήπο και καμία κοιλίδα, όπως λέει ο Θεός Παύλος. Ο Χριστός συγγάπησε την Εκκλησία, λέγει στην προς Εφεσίους, και Αυτόν παρέδωκε υπέρ αυτού, είναι αυτή να αγιάσει. Καθαρίσας το λουτρό του ύδατος, είναι να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησία. Μη έχουσας πύλων ή ρητίδα ή τι των τιούτων, αν είναι ή Αγία και άμωμος. Ας είμαστε λοιπόν και εμείς ευγνώμονες από εδώ και εδώ στον ευεργέτη μας και όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα, εφαρμόζοντας τις θείες συμβουλές, έτσι ώστε να αξιωθούμε της μερίδος της εκδεξιών Του και όχι της εξαριστερών μαζί με τους αχαρίστους και αγνώμονες και να έχουμε έτσι μέρος μαζί Του στη Βασιλεία Του. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.